Είναι γεγονός ότι έχουμε πράγματι πολλά και πολύ σημαντικά θέματα, ανοιχτά μέτωπα παντού. Σήμερα βρίσκεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου σε αποχή, κατόπιν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία ελήφθη χθες σε έκθετη συνεδρίαση και επίσης απέχουμε τον καθηκόντα μας και την προσεχή Πέμπτη. Σήμερα έχουμε Τρίτη, 12, έτσι. 12, 14 το μήνα. Έτσι, και την προσεχή Πέμπτη. Είναι οι μέρες κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι χθες, θα γίνει αφενός μεν η κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου. Αφετέρου δε η εισαγωγή προς ψήφιση στην ονομέλεια της Βουλής του ίδιου νομοσχεδίου. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο που οδηγεί σε εξόντωση με τις αβάσταχτες ρυθμίσεις τις οποίες εισάγει εις βάρος των ελευθερών επαγγελματιών, οδηγεί σε εξόντωση αυτόν τον κλάδο των ελευθερών επαγγελματιών, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει στοχοποιηθεί από πολύ καιρό, και ειδικότερα τον κλάδο των δικηγόρων, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που έχουν αισθανθεί όλες τις διεμενείς επιπτώσεις των τελευταίων οικονομικών μέτρων, μέτρων επιβάρυνσης των δαπανών για την άσκηση του επαγγέλματός των, και τα οποία σε συνδυασμό με τα μέτρα, τα φορολογικά τα οποία επιχειρείται να εισαχθούν, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσουν σε αφανισμό τον ελεύθερο ανεξάρτητο μαχόμενο δικηγόρο. Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου απέχει κατά τις δύο ημέρες αυτές, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί με τον εντονότερο τρόπο για τις αλλεπάλληλες και διάκοπες επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται στα δικαστικά έξοδα, τέλη και λοιπές δαπάνες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλέον, αν όχι παντελώς αδύνατη, πάρα πολύ δύσκολη η καταφυγή στην δικαιοσύνη και η αξίωση από το κράτος να κάνει το αυτονόητο, να παρέχει δηλαδή ένωμη προστασία στον πληττόμενο πολίτη. Η δικαιοσύνη τίνει να γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, προνόμιο και προνόμιο των ολίγων οικονομικά ισχυρών και όχι δικαίωμα για όλους τους πολίτες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παραλλήλως δε, η δικηγορία τίνει να γίνει δικηγορία μόνο πολιακή, δικηγορία έτσι ώστε θα έχουμε αφενός μεν δικαιοσύνη για λίγους και δικηγορία για προς ικανοποίηση των μεγάλων συμφερόντων, των μεγάλων γραφείων, επιχειρήσεων και μεγάλων δικηγορικών εταιριών. Και αυτά τα μέτρα είναι αφενός μεν ο τετραπλασιασμός του δικαστικού ενσύμου, του τέλους του οποίου απαιτείται να πληρωθεί για να εισταχθεί μια αγωγή σε δίκη, επιβολή τέλους στα ασφαλιστικά μέτρα σε κατηγορίες όπως είναι οι διοικητικές συμβάσεις, τεράστιου τέλους, που οδηγεί επίσης απαγόρευση, ουσιαστική απαγόρευση της προσφυγής στην δικαιοσύνη, και πολλές ακόμη επιβαρύνσεις, οι οποίες όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικώς απαγορεύουν στον πολίτη να προσφυγεί στην δικαιοσύνη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου αντιδρά λοιπόν σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και στα αντισταγματικά αυτά μέτρα και δεσμεύεται ότι θα πλήξει με κάθε τρόπο όλα αυτά τα μέτρα τα οποία οδηγούν σε δικαιοσύνη των ολίγων με κάθε νόμιμο μέσο, ιδία δε με την άσκηση σχετικών δικαστικών προσφυγών ενώπιον της δικαιοσύνης.